όλοι, αλλά ο κ. Μπονάτσος θέλει να παρουσιάσει τον επόμενο καλλιτέχνη. Κάτσε κάτω, Μπονάτσο. Όχι, έγινε μια λάθος εκπαναδρομής. Κάτσε κάτω, κάτσε όλοι κάτω. Μαζί. Ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης. Κάτσε κάτω, 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 κάτω. Κάτσε κάτω. Τα ίδια λέγατε παλαιότερα για κάποιον άλλο. Κάτσε κάτω. Ποιον εννοεί. Ξέρουμε εμείς. Ξέρουμε εμείς. Λοιπόν. Θα πιω να ζαλιστώ, Γιώργος Γερολυμάτος, τρομερή επιτυχία, πολλά λεφτά! Απαράβο! Όπως? Απαράβο, Γιώργο! Απαράβο! Κύριε Μπονάτσο, θέλετε να φύγετε? Θέλετε να φύγετε, κύριε Μπονάτσο? Καλημέρα! Θέλετε να φύγετε, θα μείνετε λίγο ακόμα? Πολύ λίγο, δεν έχω πρόβλημα. Περιμένουμε μια παράδειγμα. Κάτι διαβάζει ο κύριος Πολυχρονίου. Καλημέρα. Με λένε Μπάμπη. Έχω το μαγαζί που ανέφερε στην εκπομπή σου ημέρα Δευτέρα τάδε ημερομηνία στην ίσο Πάτροκλος σε παρένθεση Γαϊδουρονήσι. Α, ναι. Μου έκανες καλό. Σε ευχαριστώ. Το Γαϊμαλί. Γαϊμαλί. Αυτό είναι. Που σου στέλνω το έφτιαξα μόνος μου. Να το έχεις πάντα κοντά σου, γιατί το μάτι, για το μάτι μάλλον, γιατί είσαι όμορφη και σε ματιάζουν. Και τι κοιτάζεις εσύ. Για το μάτι, φοβάμαι. Το μάτι, το μάτι. Λοιπόν, εμπάς με εντάξει. Θα ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Μπάμπη. Μπράβο του Μπάμπη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε όλη τη χώρα. Μπορείς να μας παρουσιάσεις ως ειδικό, σε παρακαλώ, την επόμενη καλεσμένη. Ναι, γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Την παρακολούθησα μικρούλα, ναι. Πριν από... Για να μας πει, πες πριν από αρκετά χρόνια. Δύο. Ναι, πριν από 6-7 χρόνια. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ας τα παραμύθια. Όχι, δεν λέω παραμύθια. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και την πήρα στην εταιρεία που δουλεύω, στην εταιρεία δύσκολο εννοώ. Της αλλάξαμε το προφίλ, το image και τώρα είναι μια δημοφιλέστατη και πετυχημένη τραγουδίστρια. Την αγαπάτε πάρα πολύ. Το όνομά της, Κέτι Γαμπή. Τρομερό! Καλημέρα. Καλό καλοκαίρι. Πού κάθομαι. Να αρχίσουμε να τραγουδίσουμε. Να παίρνουμε δυσταθεί και μετά. Από εκεί γύρω γύρω. Θα μας χαιρετήσεις πρώτα ή να τραγουδίσεις. Έναν ένα θα τους χαιρετώ τραγουδόντα. Α, εντάξει. Πάσε κάτι. Να καθίσει εδώ κοντά στο. Θες να πας από εκεί, ναι, να πας από εκεί. Να πούμε ότι ο Φωκάς Ευαγγελινός ήταν μαζί μας. Είναι ένας πολύ γνωστός χορογράφος και χορευτής. Τον ευχαριστούμε. Είναι πολύ ταλαντούχος και εμφανίζεται αυτή την εποχή στο Πάρκ μαζί με τον κύριο Καλλιόρα, την κυρία Φιλιππίδου και με άλλους εκλεκτούς ηθοποιούς. Αλλά ο κύριος Μπονάτσος, Φωκά, θέλει να φύγει διότι έχει γύρισμα. Έχω γύρισμα να περιμένει ο Σπύρος Βατόπουλος, ο οποίος ήδη θα βρίζει. Ναι. Συνέχεια, λοιπόν, έχω να σου ευχηθώ, Ρούλα μου, καλή επιτυχία και χρόνου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και περισσότερη σε ώρα, περισσότερα τα γεράκια και φορέματα, έτσι πιο αυτά, μήπω. Τα γεράκια και φορέματα, καταπληκτικά. Ναι. Δεν κάνω πλάκα, μιλάω φορά. Ευχαριστώ. Παιδιά, λίγο ισχύει. Αφήστε να μιλήσει ο κύριος Μπονάτσος, παρακαλώ. Ναι. Επίσης πριν φύγω, θέλω να ευχηθώ σε όλους τους τηλεθεατές καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές. Στη μητέρα μου που είναι στο ξυλόκαστρο πολλά φιλιά και η οποία παραπονιέται δεν την παίρνω τηλέφωνο. Τώρα βρήκε την ευκαιρία να στείλει. Μητέρα, θα σε πάρω. Πότε θα βγει. Όχι, θες να φύγεις κι εσύ. Θέλει να κάτσει. Τελειώνουμε. Θέλω να ευχηθώ γιατί έρχεται και λέει στη μαμά μου. Α, για πες, και ακούω και εγώ στη μαμά μου. Καλό καλοκαίρι και σε σένα και σε όλους μας. Και όσους μας βλέπουν, καλό καλοκαίρι. Επίσης να πω ότι όποιος με χάσει για λίγο καιρό, τον Αύγουστο ας πούμε, θα είμαι στο ξυλόκαστρο. Θα έρθουμε εκεί να σε βρούμε. Να έρθει στο ξυλόκαστρο. Τηλέφωνο. 0743-28-314. Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα δουλέψει και ο Τίτλο. Στην οπράτη μα, κύριε Παπαδάκη. Ευχαριστούμε, Βλάσιμο. Φοβερό! Για την επιτυχία και του χρόνου περισσότερη ώρα, περισσότερο πρωινό καφέ. Ευχαριστούμε πολύ. Να γίνει πεντάωρη η εκπομπή. Και του Παπαδάκη τρίωρη. Να γίνει πεντάωρη. Παπαδάκη, ας είναι πολύ πρωινή. Γιώργο, ποιον έχουμε μετά, ποιο θα μας παρουσιάσει, ο Γιώργος Παπαδάκης. Έχω καλλιτέχνη και φίλο, το Λάκι με τα ψηλά ρεβε. Ω, είναι ναι, για το όζον. Παρακαλώ. Λάκης Παπαδόπουλος, χειροκρότημα τώρα.
Έλα, θα μείνει εκεί με την Πολίνα θέλει. Με σένα θέλει. Α, τα μυστικά. Πολίνα, από εδώ. Πολίνα. Καλώ το Πολυνάκι. Τι θα γίνει, θα τραγουδήσει ή θα είσαι με την ομπρέλα. Μπράβο! Μπράβο! Φουλάκι, τεράστιο. Γεια φουλάκι. Πώ έλα για γιατί έχει πολύ ήλιο να πω και εγώ κάτω από την ομπρέλα. Θοδωρή Δρακάκη, ο λόγο σε σένα. Κοιτά όπου θέλει. Πού την κοιτάξει, κύριε Δρακάκη. Και τώρα ένα λουλούδι του ελληνικού τραγουδιού. Κυρίε και κύριοι, η Πολύνη. Δεν μ' αγαπάει αυτή. Μπράβο, Πολίνα! Νομίζω ότι έχει αρχίσει και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Παπαδάκη, Δρακάκη, κύριε Πολυχρονίου, Σοφία Φιλιππίδου. Ο κύριος Παπαδόπουλος, παρακαλώ. Να πιούμε κάτι. Να πιείτε ό,τι θέλετε. Τι θα θέλετε, παρακαλώ. Ένα κίουι. Ένα κίουι θέλει ο κύριος. Η επόμενη καλεσμένη, κύριε Δρακάκη, ξέρετε ποιοι είναι? Τους βλέπω, ένας, δύο, τρεις, τέσσερις. Είναι η Ζιγ-Ζαγ. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς τα παιδιά. Καλώς τα παιδιά. Καλώς ήρθατε. Πώς είστε, είστε καλά? Ξενυχτισμένοι κι εσείς? Όχι, καλά. Αμάν, όλο γκρίνια είναι αυτή η Ζιγ-Ζαγ. Δηλαδή, άλλοι δεν δουλεύουν. Μόνο η Ζιγ-Ζαγ, μόνο Δημήτρης δουλεύει. Ζιγ-Ζαγ θα πει γκρίνια. Οι άλλοι δεν δουλεύουν. Λοιπόν, να μας αφιερώσετε να τραγούδι και να μας πείτε και καλό καλοκαίρι. Τελειώνει ο πρωινός καφές. Έλα, να μας ζητήσει και καφές. Λοιπόν, άντε, ακούμε. Μείνετε για λίγο μαζί μας, παιδιά. Βλέπετε εδώ πέρα είναι ένα πάρτι έτσι μεταξύ μας, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς τίποτα. Μπορείτε να μείνετε εδώ, να στριμωχτείτε λίγο, να φάτε. Έχουμε πολύ ωραία τυροπιτάκια, σπανακοπιτάκια από το φραμποάζ και πολύ ωραίους χυμούς, έτσι για να ξεκουράσουμε λίγο και να υποδεχτούμε, να υποδεχτούμε, να υποδεχτούμε. Ποια βλέπουμε Πολυχρονίου? Μαντό! Καλημέρα! Καλημέρα! Καλά! Καλώς το! Θα μας τραγουδήσεις και μετά να μας πεις τις ευχές. Θες να μας πεις ευχές? Πες μας ευχές. Η εκπομπή μας τελειώνει σήμερα και εμάς και του Γιώργου Παπαδάκη. Αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε εορταστικό μαζί. Και ο Γιώργος, καλημέρα Ελλάδα, και ο πρωινός καφές. Για να δεις πόσο σωστά συνεργαζόμαστε εμείς όλοι στον Αντένα. Και όχι μόνο εμείς που παρουσιάζουμε μαγκαζίνο εκπομπές, αλλά και οι δημοσιογράφοι και οι σκηνοθέτες και η παραγωγή. Είμαστε όλοι μία οικογένεια και το λέω ειλικρινά. Και ουδείς πιστεύω μπορεί να με διαψεύσει. Και ο Γιώργος Πολυχρονίου. Δεν είχαμε ποτέ αντιμετωπίσει προβλήματα μεταξύ μας και τουλάχιστον εμάς ο τρόπος που ήρθαμε από την ΕΡΤ, η οικογένεια του Αντένα μας αγκάλιασε πάρα πολύ ζεστά. Και γι' αυτό εγώ θέλω προσωπικά, Ζούλα Κορομιλά, να τους ευχαριστήσω όλους, όλους, από τους σκηνοθέτες, από τους παραγωγούς και από τους συναδέλφους. Λοιπόν, να μας πεις ένα πολύ ωραίο τραγούδι και μετά να τα πούμε. Ποια θα είναι απ' όλα? Να πούμε το ρούχο δανεικό. Ό,τι θέλεις εσύ. Μαντώ λοιπόν. Να καθίσεις εδώ μεταξύ δύο ανδρών, μεταξύ του Δημήτρη του Σβέβου και του Γιώργου του Καιρολιμάτου. Κάποιος από εσάς κάνει σερφ. Όχι, έλα, ρε. Εσείς κύριε Πολυχρονίου, ο κύριος Παπαδόπουλος, το ήξερα αυτό. Να πούμε λοιπόν ότι τα πολύ ωραία σέρφ αυτά είναι προσφορά του καταστήματος 40 Sport, Δροσοπούλου 11 και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και Γιώργο Παπαδάκη, ποιος τραγουδάει τώρα, πια? Ποιος? Η Πολίνα. Πολίνα τρως πάλι. Συγγνώμη ρε παιδιά, δεν μου πάτε τραγουδάω πάλι. Η Πολίνα που θα μας πει τι? Συγγνώμη, μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Ποιος κάνει από τους κυρίους σερφ? Ναι. Ποιος? Ποιος, ο κύριος Παπαδόπουλος. Α, σε δύο Πολυχρονίου, δεν ξέρω τίποτα. Ο Πέτρος ο Κονέτης τραγούδησε σήμερα. Ο Πέτρος τραγούδησε στην αρχή. On my drive. Στην αρχή, τώρα είναι πολύ. Πάμε γιατί πεινάω. Απαιτώ να δω Κονέτη να τραγουδάει. Τώρα ξανά ο κύριος
Να πω κάτι, πιο ήσυχη της παρέας είναι η Σοφία Φιλιππίδου. Δεν έχει μιλήσει καθόλου. Με τα φοβερά της τα γυαλιά παρακολουθεί τα δρόμενα και με το φοβερό της τον καπέλο, αλλά τώρα κάτι έχει να πει νομίζω. Έχω να πω. Και τώρα εντάξει. Πάψε πολυχρονίου ένα δίπλα μου. Πες ο Φάκη μου εσύ. Λοιπόν, θα παρουσιάσω τους φοβερούς όπα με το φοβερό τραγούδι εντάξει και όλοι επάνω και όπα όπα. Όπα. Σηκωθείτε παιδιά, λες. Σηκωθείτε. Μπράβο, Μαντώ, είσαι έτοιμη να μας τραγουδήσεις. Να πούμε μετά να παρακαλέσουμε τον κύριο Ζερβάκη όταν τελειώσει η εκπομπή μας να μπει και στο πλατό πίσω ο κόσμος ο οποίος έχει έρθει σήμερα εδώ και ταλαιπωρείται μαζί μας από την πολύ ζέστη, αλλά τους αγαπάμε πάρα πολύ και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κλείσουμε μαζί σας μετά. Και έχουμε και μία τούρτα από το Φραμπουάζ. Δεν μπορώ, Πέτρο, βοήθησε λίγο. Μία τούρτα την οποία θα κόψουμε σε λίγο από το Φραμπουάζ. Να τη δείξουμε. Είναι πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρωινός καφές Αντένα και να είμαστε καλά όλοι. Μαντώ, σε σένα αγάπη μου, ας ακούμε. Κυρία Σεγδίτσα, αλλάτε μισό λεπτό. Εσείς, παιδιά, είναι η σειρά σας να τραγουδήσετε ένα χειροκρότημα στο ζιγζάκ. Να πάμε. Να ακούσουμε και τις ευχές. Να ακούσουμε και τις ευχές της Κικής Σεγδίτσα, η οποία συνεργάζεται στο πρωινό καφέ, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ, την ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα χειροκρότημα την κυρία Σεγδίτσα. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε τους συναδέλφους και επίσης τους καλλιτέχνες που μας έδωσαν τη δυνατότητα να τους φιλοξενήσουμε. Εκείνο όμως που πάνω απ' όλα θα πρέπει να πούμε και να ευχηθούμε είναι σε όλους τους συνεργάτες του Αντένα και βέβαια σε αυτούς που δεν είναι παρόντες εδώ αλλά που αγαπάμε και που και αυτοί μας έχουν δείξει την αγάπη τους. Στους τηλεθεατές μας, τους ανθρώπους που αγάπησαν μέσα από τη Ρούλα Κορομιλά και εμάς, έχω να πω ότι το δω. Να περάσουν καλό καλοκαίρι, να διώξουν τις πίκρες και να είναι πάντα χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Σας ευχαριστώ. Επειδή πρέπει να σταματήσουμε, θέλω πάρα πολύ να ευχαριστήσω όλους τους καλλιτέχνες, τον Γιώργο τον Παπαδάκη, δεν είναι καλλιτέχνης βέβαια, τον Θοδωρή τον Τρακάκη, τον Γιάννη τον Τόνα και όλους όσους ήρθαν σήμερα στο πρωινό καφέ. Θέλουμε πάρα πολύ να ευχαριστήσουμε το τηλεοπτικό κοινό που έμεινε μαζί μας ένα χρόνο, να του υποσχεθούμε σαφώς το ίδιο πιστεύω ισχύει και για τον Γιώργο τον Παπαδάκη, ότι από το Σεπτέμβριο θα είμαστε καλύτεροι και ανανεωμένοι, έτσι Γιώργο. Και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ένα χρόνο τόσο ο πρωινός καφές, αλλά όσο και η εκπομπή διαρκεί του Γιώργου του Παπαδάκη, την αγκαλιάσετε με πολύ αγάπη και σε εσάς απευθυνόμαστε. Αυτό είναι το σίγουρο. Ευχαριστούμε όλους τους καλλιτέχνες που ήταν σήμερα μαζί μας, αλλά και αυτούς που δεν ήταν και πιστεύουμε ότι κάτι προσφέραμε μέσα από την εκπομπή μας σε όλο το καλλιτεχνικό στερέωμα και όχι μόνο. Ελπίζουμε λοιπόν ότι από το Σεπτέμβριο θα είμαστε καλύτεροι και θα τα πούμε 1η Σεπτεμβρίου και ο Γιώργος Παπαδάκης και ο πρωινός καφές. Από όλους εμάς, αγάπη, υγεία και καλές διακοπές. Ευχαριστούμε το Ανθοπολείο Κωστής, Θησαίος 222, για τα λουλούδια και το κατάστημα Σαράντι Σπορτ, Δροσοπούλου 11 και το ΣΕΦ. Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες μου στο πρωινό καφέ, τον Αντένα και τον σκηνοθέτη μας Σταύρο Ζερβάκη. Σας ευχαριστούμε.